Πανοσιολογιότατη, αγαπητέ μου Παντελή Πάσχο, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ πολύ την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η οποία με προσκάλεσε να λάβω σήμερα το λόγο στο συνέδριό της. Καθότι εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά πιστεύω ότι τα όρια της θεολογίας, πέρα από την ακαδημαϊκή και επιστημονική της προέκταση, συμπίπτουν με το λόγο του Ευαγγελίου το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Διότι όπου πνέει το πνεύμα, εκεί υπάρχει θεολογία. Δηλαδή, λόγος περί του Θεού και διείσδυση στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό το οποίο βλέπω πηγαίνοντας παντού προς όλες τις κατευθύνσεις είναι η μεγάλη αποκαρδίωση του λαού για όλους και για όλα. Δεν θα κάνω βέβαια παρήδυμψη των αιτίων και όλων αυτών των πραγμάτων, ούτε κάποια ανάλυση. Αλλά θα ήθελα να θίξω ένα-δυο σημεία πριν ξεκινήσω τον κυρίως λόγο μου όσον αφορά τη λεγόμενη εκοσμίκευση στην Εκκλησία. Το γεγονός ότι από τα 5 πρώτα Πατριαρχία τα 4 βρίσκονται σε ακοινωνισία και η Εκκλησία της Ελλάδος με το Πατριαρχείο είναι στα μαχαίρια. Αυτό τι σημαίνει? Και το γεγονός ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι για λόγους αιρετικούς ή έστω ποιμαντικούς, αλλά για δικαιοδοσίες, δηλαδή για προεκτάσεις εξουσιών, για θέματα εξουσίας. Εάν αυτό δεν είναι εκοσμίκευση, τότε τι είναι? Το αν τα γένια των ιερέων θα είναι μέχρι τον αφαλό ή θα είναι κοντουκουρεμένοι? Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά? Γιατί δεν σκύβει ο κλήρος επάνω σε αυτά? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση. Καλή και θεάρεστη βεβαίως η κοινωνική προσφορά. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει και η Εκκλησία και προσφέρει. Αλλά η προσφορά αυτή είναι μέσα στα όρια του εαυτού της. Δεν υπάρχει υπέρβαση του εαυτού της. Και ποια θα ήταν αυτή η υπέρβαση? Να παραιτηθεί από ένα εκκλησάκι που βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού και είναι στη δικαιοδοσία του κάποιου και κάνει σύναξη μια φορά το χρόνο και μαζεύει τον οβολό, να παραιτηθεί από τη δικαιοδοσία αυτή ως ένα απειρό ελάχιστο δείγμα ταπεινοφροσύνης. Αυτό ήθελα να θίξω μόνο για την Εκκλησία. Όσο για τους κυβερνώντες, νομίζω περιτεύει να μιλήσουμε για αυτούς. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα για το τι επιδιώκουν και τι θέλουν. Το γεγονός ότι μέσα στον πολιτικό του σχεδιασμό είναι να καμφθεί το ηθικό του λαού, ώστε να είναι αναλώσιμος και η ψήφη του εύκολα εξαγοράσιμη. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως και την φοβερή ρίση του Νικολάου Καβάσιλα, ότι εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων. Αυτό το καταθέτω απλώς προς σκέψη. Στις μέρες μας η ζωή και ο κοινωνικός βίος έχουν σχεδόν ταυτιστεί απολύτως. Και αυτός που παραμένει έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε, όχι μόνο ζει στο περιθώριο, αλλά ουσιαστικά θεωρείται ανύπαρκτος. Η διδαχή των αθλητών της ερήμου, της Θηβαΐδος, σε αυτά που θέλω να πω, και όχι μόνο της Θηβαΐδος βέβαια, αλλά κυρίως ξεκινώντας από εκεί.
είναι ότι μη έχοντας κοινωνική υπόσταση, ως απέχοντες από τις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον κόσμο, αντλούν ζωή από το αναστημένο σώμα του Χριστού. Από το αναστημένο σώμα ξεκινά ο μυστικός βίος τους και η μυστική τους ζωή. Από εκεί ξεκινά η θεία τρέλα τους. Από εκεί ξεκινά η άκθιστος εκκλησία, για την οποία ομιλεί ο Άγιος Πορφύριος στην αποχαιρετιστήρια επιστολή προς τα πνευματικά του τέκνα. Αυτή είναι και η μόνη πραγματική ανατροπή μέσα στα όρια του κόσμου. Όταν αυτό που θεωρείται περιθωριακό και άνευ σημασίας μετατρέπεται σε περίσσια εφροσύνης και ζωής. Ο δρόμος προς την εντός ημών βασιλεία, και αυτό θα πρέπει να το διδάξει η Εκκλησία, αν δεν θέλει να γίνει εξάρτημα του κόσμου τούτου, κοίται υπεράνω των ιδιωτήτων που έχουμε εν το κόσμο. Πέρα από αυτό που θεωρούμε ως εαυτό. Τότε η φράση «και με τις ροές των δακρύων εγεώργησαν τις ερήμου του άγωνων» αποκτά το νόημά της. Γιατί ενώ ο δρόμος αυτός μοιάζει να είναι άγωνος, ουσιαστικά είναι ο μόνος γόνιμος και εκδηλώνεται ως περίσσια ζωής. Οι διαλογισμοί που συνόδευσαν τα όσα λέγονται εδώ ήταν αν υπάρχει δρόμος που να μην είναι φενάκι. Αν ζητάμε έναν δρόμο για μια ριζική ανατροπή της στάσεως και της συμπεριφοράς μας εν τον κόσμο. Ένα δρόμο όπου απομυστικοποιώντας τα συναισθήματά μας και τη σημασία που δίνουμε σε αυτά, να δώσουμε στα πράγματα ένα νόημα και να σταθούμε απέναντι στο μηδενισμό, καθώς όλα διαλύονται και μάλιστα στην προσπάθειά τους να βρουν ένα νόημα μέσα στη συνεχή τρεπτότητα της ανθρώπινης φύσης και των πραγμάτων. Το τρομακτικό στην εποχή μας είναι η απόρριψη κάθε νοήματος. Είναι η σύζευξη της μαζικής τεχνικής δυνάμεως και της πνευματικής εγκαταλείψεως του μηδενισμού. Η ζωή που υποτίθεται έχουμε στα χέρια μας γίνεται ξένη και νιώθουμε ξεριζωμένοι και ορφανοί επί της γης. Βαθιά είναι η αίσθηση της ματαιότητας όταν καταλαβαίνει κάποιος που αποζητά την πραγματική ζωή ότι η σφραγίδα της φθοράς συντρίβει κάθε δυνατότητα νοηματοδοτήσεως του κόσμου. Ανάλογη, πιστεύω, είναι και η αίσθηση που κάνει το Γρηγόριο να ζιανζινό να αναφωνήσει. «Η μηδέν, η μη Χριστέ μου, τι συμπλάσεις». Μπορεί πλέον κανείς να μιλά για όλα και να τα εκθέτει όλα, χωρίς να δημιουργεί την παραμικρή αντίδραση. Ή οι αντιδράσεις να κινούνται στα πλαίσια μιας ιδεολογικής διαμάχης. Αποτελεί όμως σκάνδαλο πρώτου μεγέθους να μιλά για τον Χριστό, χωρίς να κρύβεται πίσω από απαγορεύσεις και ιδεολογικές οχυρώσεις. Δεν γίνεται να πλησιάσουμε βάσει ιδεών το πραγματικό σχήμα μας, που είναι κρυμμένο, και να κινηθούμε πνευματικά, παρά με βάση τις κακοπάθειες και τα άλγη της ψυχής και του σώματος. Είναι σαν την πράξη της βαπτίσεως, η εμβύθιση εντός των υδάτων της όντως ζωής. Μυστικός ανθοφορεί η νέα ζωή και προσφέρει του καρπούς της. Μέσα από τις κακοπάθειες της ψυχής και του σώματος. Αν δεχθούμε ότι δεν μπορεί να σταθεί πλέον μύθος γύρω από τον οποίο να στρέφεται ο Δήμος, η κοινότητα των ανθρώπων, παρότι εξακολουθούμε να ζούμε με περιτρήματα και υποκατάστατα μύθων, μπορεί να αποκαλυφθεί στα μάτια μας η εικόνα της πτώσεώς μας, την οποία και πρέπει να αναλάβουμε. Και η εικόνα της πτώσεώς μας είναι η συντριβή,
Η χάρη του Θεού δίδει αυτή τη δύναμη και η γνώση της ενσάρκωσης του Χριστού. Δεν έχει νόημα να καλλιεργούμε φαντασιώσεις και μύθους, αλλά εισδύοντας στην εικόνα της πτώσεώς μας, να μάθουμε τι λογής αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού. Άνευ όμως της χάριτος του Θεού, δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην εικόνα της πτώσεώς μας και να γεννηθεί το αίτημα της σωτηρίας, που διαφορετικά είναι ακατανόητο. Άραγε στον κόσμο, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να ιδρύσει μια νέα θρησκεία και ένα νέο πολιτισμό, ως μια άλλη παράμετρο του παγκόσμιου μυθολογικού και πολιτισμικού συστήματος. Και τι είναι αυτό που διαφορεί το χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες? Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να πούμε ότι ο χριστιανισμός κατά βάση δεν είναι θρησκεία? Είναι λάθος να αναγιγνώσκουμε τα Ευαγγέλια σαν παραμύθια που συνέβησαν το καιρό εκείνο, σε κάποιο μυθικό χρόνο, in illo tempore, που δεν έχουν και πολλές σχέσεις με το σήμερα. Όσα λέγονται στα Ευαγγέλια δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους της εποχής τους ή τους Φαρισαίους, καθότι ο Χριστός είναι πάντα εδώ και μας ομιλεί. Και είναι στο χέρι μας να τον ακούσουμε ή να μην τον ακούσουμε. Εξακολουθεί να ομιλεί σε εμάς που έχουμε αυτιά για να ακούμε, για να μην ακούμε και μάτια για να μην βλέπουμε. Και όσο κρατούμε κλειστά τα μάτια και τα αυτιά μας, τόσο η ζωή της ανθρωπότητας θα γίνεται πιο ολέθρια και πιο καταστροφική. Αναφερόμενος στους Βυζαντινούς, ο Γάλλος ιστορικός Φερνάρ Μπροντέλ διαπιστώνει ότι στους Βυζαντινούς του 14ου αιώνα είχε εκλείψει κάποιο επικοδομητικό μίσος για να τους στρέψει αποτελεσματικά κατά των εχθρών τους ώστε να επιβιώσουν. Επισημένοντας ουσιαστικά ότι η βία είχε χάσει στη συνείδησή τους το κέντρο της. Σε αντίθεση με τους στίχους του Αισχύλου στις Ευμενίδες, που παροτρύνει τους συμπολίτες του να μισούν με ομοθυμία, γιατί το φάρμακο αυτό γιατρεύει τους ανθρώπους. Κάτι ανάλογο θα πει και ο Καϊάφας στο συνέδριο των αρχιερέων. «Ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλο το έθνος απόλυτε». Και έτσι κατευθύνθηκε όλο το μίσος στον Ιησού Χριστό, ο οποίος μετεβλήθησε από διαπομπαίο τράγο. Αυτή η κατάσταση των Βυζαντινών δεν ήταν ανεξάρτητη του ησυχασμού. Ο ησυχασμός που πιστεύω πως είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ, και φυσικά παραγνωρίστηκε, ακριβώς γιατί βρισκόταν στον αντίποδα όλων των επίγειων επαναστάσεων όπου κυριαρχεί η βία, μας θέτει ενώπιον μιας άλλης καταστάσεως. Ο Γρηγόριος Παλαμάς, μιλώντας για συνέλιξη του νοός εντός του σώματος, υπενίσεται μια σκέψη που έχει πρωτίστως απαλλαγή από την ίδια της τη βία. Είναι τεράστια η σημασία της διάκρισης μεταξύ θείας ουσίας και ακτής των θείων ενεργειών, που διατυπώθηκε από τον Γρηγόριο Παλαμά. Δεν είναι απλώς δύο θεολογικές έννοιες που αφορούν τους θεολόγους, την ακαδημαϊκή θεολογία ή την παράδοση. Επιτρέπουν στον άνθρωπο να μεθέξει στο θείον, χωρίς να θίγεται η υπερβατικότητα του Θεού, η υπερβατικότητα της αγάπης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ από τη Δύση όπως και από το Ισλάμ, ο Θεός θεωρείται απροσπέλαστος στην υπερβατικότητά του και όντως είναι, για τον Γρηγορίου Παλαμά δεχόμαστε ότι υπησέρχεται στους βίους των ανθρώπων και επί του επίπεδου της ιστορίας, παρέχοντας τη δυνατότητα υπερβάσεώς της. Ας μην ανησυχούμε ότι ο Θεός βεβηλώνεται ή προσβάλλεται ή έρχεται ως εκδικητής και τιμωρός. Οι πράξεις μας είναι που σφυριλατούν το αδυσόπιτο πεπρωμένο μας.
Η είσοδος του Χριστού στον ιστορικό χρόνο δεν είναι για να τον διαιωνίσει και να τον δικαιώσει, αλλά για να τον υπερβεί και να δείξει ότι δεν είναι ο ιστορικός χρόνος που καθορίζει τον άνθρωπο ως πνευματική οντότητα και ολότητα, αλλά ο χώρος της μεταϊστορίας. Και ο χώρος της μεταϊστορίας δεν είναι χρόνος, είναι χώρος. Ακολουθώντας ωστόσο την αναγκαία, οδυνηρή, όσο και επικίνδυνη πορεία στην κοιλάδα του θανάτου, που είναι η ιστορία. Η αποφασιστικότητα του αφιένε τα πάντα οδηγεί τους ασκητές εστιβαΐδος στο κατόφλι μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας. Συμμετέχοντας στο ζόφο των ανθρωπίνων, μη ξεχωρίζοντας τον εαυτό τους από όσα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, αναλαμβάνουν μια πνευματική πάλη προς τον κόσμο ολόκληρο, απεκδιόμενοι τις εικόνες και τις έννοιες των πραγμάτων όπως μεταλλάσσονται μέσα στον χρόνο, ελευθερώνοντας τον λογισμό από κάθε στρατήγημα της εντοκόσμου επιθυμίας. Παρετούμενοι από την κοινωνική δράση, αποδεχόμενοι μια αυτοσμίκρινση, ανοίγουν δρόμο προς τον χώρο του πνεύματος. Η αναχώρηση εκ του κόσμου τους έδινε μια αίσθηση αιωνιότητας που αγκάλιαζε και το δικό τους τέλος. Ο καθήμενος εν τη ερήμο και ησυχάζων τριών απαλλάτεται πολέμων, της ακοής και της λαλιάς και του βλέπει. Προς ένα μόνον έχει, τον της καρδίας, λέγει ο Μέγας Αντώνιος. Ο αναχωρητής δεν έχει τον πόλεμο των αισθήσεων, αλλά τον πόλεμο των λογισμών, που αναδύονται από τα βάθη της καρδιάς. Με τον πόλεμο κατά των λογισμών, οι ασκητές της ερήμου αποκτούσαν τη διάκριση, το μεγάλο δώρο του Θεού, διαμορφώνοντας το ήθος που χαρακτήριζε τη βιωτή τους. Δεν μπορεί κανείς να μην θαυμάσει την ελευθερία τους, αυτή τη θεία τρέλα που τους συνέπαιρνε, προσδίδοντας ένα τελείως διαφορετικό νόημα στη ζωή και στο θάνατο, καθώς δεν διαχώριζαν το θάνατο από τη ζωή, ζώντας καθημερινά το γεγονός του θανάτου. Το πρόσωπο του Αββά Σισώη έλαμψε σαν τον ήλιο λίγο πριν την τελευταία του και φοβήθησαν πάντες. Και μόλις παρέδωσε το πνεύμα, το κελί γέμισε από ευωδία. Η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού στη ζωή των ασκητών σχετίζεται με το παράδοξο της ελευθερίας τους. Είναι ελεύθεροι μπροστά στους ανθρώπους, όπως και απέναντι στους ηθικούς νόμους. Βλέπουν να γίνονται μπροστά τους αμαρτίες, ακόμα και φόνοι, διηγεί ο Αββάς Αλώνιος, και δεν αντιδρούν, αφήνοντας τα πράγματα στην κρίση του Θεού. Πουθενά δεν βρίσκουμε τόσο άμεση σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, όσο στη ζωή των κατοίκων της ερήμου της Θηβαΐδος. Μόνο στο ομηρικό σύμπαν, οι βίαιες και φωνικές θεότητες εμπλέκονται τόσο άμεσα στις πράξεις των ηρώων, καθορίζοντας τη μοίρα τους. Όμως στην έρημο, ο Θεός της αγάπης πληρεί με την παρουσία του τη ζωή των γερόντων, οι οποίοι μετέχοντας την παρουσία αυτή, εγκαταλείποντας τα χέρια του. Εγώ δούλος είμαι και ο Κύριος μου υπέμει. Εργάζου το έργο σου, καγώ σε τρέφω, λέει ο Αββάς Ιωάννος και συμπληρώνει. Εγώ ουν αν εργάζομαι εκ του μισθού μου εστίω. Εάν δε μη εργάζομαι, αγάπην εστίω. Η πίστη των Αββάδων της Θηβαΐδος στη συνεχή παρουσία του Θεού στη ζωή τους είναι ακρόνητη. Όμως και η γνώση της αμαρτίας δεν έχει να κάνει μόνο με ένα συγκεκριμένο άτομο. Όταν ο άνθρωπος πάβει να είναι άτομο και η αγάπη του μετατρέπει σε ανθρωπότητα, τότε μετρούν όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Είναι ο πόνος για την αμαρτία του κόσμου που οθεί τον ασκητή προς τον ουρανό, καθώς βλέπει τον εαυτό του γυμνό, χωρίς ένδυμα ουράνιο. Εάν φορέσομε ημών το ουράνιο ένδυμα, ούκαν ευρεθόμε γυμνή. Εάν δε μη ευρεθόντες φορούντος το ένδυμα εκείνο, τι ποιήσομεν αδελφοί, είπε ο Αββάς Διόσκουρος.
Ο αναχωρητής εκ του κόσμου οδεύει προς την έρημο και χτίζει το κελί της μετανοίας του, τον τόπο της αναγεννήσεώς του όπου εγκαθίσταται. Το ασκητικό ήθος έχει άμεση σχέση με το κελί. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γέροντες συμβουλεύουν κάποιον αδερφό να τρώει αν πεινά, να πίνει αν διψά και να κοιμάται αν νιστάζει, αρκεί να μην απομακρυνθεί από το κελί. Το κελί είναι η μήτρα του μεταμορφωμένου εν Χριστώ κόσμου. Στην ακινησία του κελιού, ο μοναχός μεταμορφώνεται σε εντελή εν Χριστώ άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό? Μας το λέει ο Αββάς Ευάγριος. Καθεζόμενος εν το κελίο, συνάγαγε έσω των λογισμών. Νίσθητη ημέρα θανάτου. Είδε τότε του σώματος την έκπρωση. Ενόητη συγχωρά μου. Λάβε των πόνων. Κατάγνωστη της εν το κόσμο ματαιότητος. Νίσθητη δε και της το άδει νυν καταστάσεως. Η ρίση αυτή μας φέρνει στο νου τους λόγους που ο Θεός απίθυνε στον Άγιο Σιλωανό τον Αγιορείτη, όταν εκείνος επεκαλέστη εν ώρα δοκιμασία τον Κύριο. Κράτη το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Κύριε Κοσματόπουλε, 5 λεπτά ακόμα σας παρακαλώ. Ναι, τελειώνω. Αλλά και χωρίς τους πειρασμούς κανένας δεν σώζεται, θα πει ο Αββάς Ευάγριος. Ενώ στο Θεόδωρο της Φέρμης διαβάζουμε «Άνθρωπος μαθών την κλικίδιτα του κελίου, ούχος ατιμάζουν τον πλησίον αυτού φεύγει». Και ο Αββάς Μωυσής συμπληρώνει «Είπαγε, κάθισε στο κελίον σου και το κελίον σου διδάξει τα πάντα». Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι η παράδοξη εκείνη όσο και η οδυνηρή ελευθερία που μπορεί να ξεπερνά κάθε ειδικό κώδικα. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Αβάλωνίου όταν ρωτήθηκε πώς να κρατά τη γλώσσα του ώστε να μην ψεύδεται. Η απάντηση ήταν πως αν δεν ψεύδεται θα κάνει πολλές αμαρτίες. Πόση εγκαρτέρηση, τι λογής δοκιμασία συνεπάγεται η απόκτηση αυτής της ελευθερίας. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι δυνατό στην εποχή μας, που οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι τόσο οργανωμένες, προσπαθώντας να ορίσουν και να αποδιοικητήσουν όλες τις ανθρώπινες ενέργειες, να επιτευχθεί αυτή η ενέργεια, η ελευθερία. Ζούμε σε έναν κόσμο τόσο κορεσμένο υλικά, όπου το υλικό νοθεύει κάθε τι το πνευματικό, ώστε να φαίνεται πως κάθε πνευματική θέση δεν υπάρχει, ούτε χρειάζεται. Για τον άνθρωπο που ζει εν Χριστώ και κατά τον Χριστώ, ζωή και θάνατος δεν διαχωριζόνται αλλά αποτελούν μια έκφραση. Ο εν Χριστώ πιστός παραμένει ακρόνητος σε οποιαδήποτε δοκιμασία. Δεν τον αγγίζει καμιά προσβολή. Ο Χριστός είναι ένα πρότυπο υπεράνω παντός ανταγωνισμού και πάσης αντιλίας, διότι πέσει τον πλέον ατιμωτικό θάνατο. Η ολοκλήρωσή μας εν Χριστώ υπερέχει πάσης ψυχολογικής αντιλήψεως. Είναι συγκυριολική αξία απρόσιτη σε όλες τις ψυχολογικές κατηγορίες. Γιατί η ολοκλήρωση αυτή είναι αναστάσιμη και τούτο σημαίνει πως περιλαμβάνει το θάνατο. Τότε το ένστικτο θανάτου του Φρόιτ δεν έχει καμιά ισχύ. Χάνει το κέντρο του, το λόγο υπάρξεώς του. Η οργάνωση της ζωής γίνεται εν ονόματι του θανάτου, δεν γίνεται εν ονόματι του θανάτου, αλλά εν ονόματι της αγάπης. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται στον αντίποδο της εκκοσμίκευσης. Ευχαριστώ.